Καλώς ήρθες, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ωραία κουβέντα είχαμε, έτσι. Καλώς τι γίνεται εδώ. Πολύ ωραία. Πριν ακούσουμε τις προβλέψεις όμως τις σημερινές για Πέμπτη. Πέμπτη. Ωραία, θέλω να δούμε λίγο την καρτούλα. 20 του μηνός, το έχουμε ξαναπεί. Η Βίκη θα μιλήσει ξεχωριστά για το κάθε ένα οροσκόπο. Πώς μπορούμε να μάθουμε όμως που έχουμε τον οροσκόπο μας? Θα στείλετε μηνυματάκι, γράφετε ορ, ωμέγα, όμικρο, ρο, αφήνετε ένα κενό, την ημερομηνία που γεννηθήκατε, ξανά κενό, την ώρα που γεννηθήκατε και αποστέλλετε στο 54890. Και ευθύς αμέσως σας έρχεται η απάντηση. Άψογα τα είπες όλα. Άψογα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Νέα σελήνη είχαμε το πρωί λοιπόν στο ζώδιο του τοξότη. Άκρος βοηθητική για τους τοξότες, τους κρυούς, τους λέοντες και λίγη εύνη από αυτήν παίρνουν και οι ζυγοί και οι υδροχόοι. Για να δούμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά τα πράγματα, ξεκινώντας από τον κρυό. Η νέα σελήνη βοηθάει σε ποια είναι αυτά τα θέματα, οι τομείς και οι δραστηριότητες που υποβοηθούνται από αυτή τη νέα σελήνη. Καταρχήν, ό,τι σχετίζεται με το δημόσιο, τη δικαιοσύνη, ξένους, εξωτερικό και όταν λέμε δημόσιο, τις διάφορες υπηρεσίες που καταλαβαίνετε εσείς. Σαφώς και μέχρι το τέλος σχεδόν αυτού του μηνός υπάρχουν ακόμα προβληματάκια, εμπόδια, επιβαρύνσεις, έξοδα, αλλά από την άλλη μεριά, από σήμερα και μετά, και πολύ περισσότερο από την Κυριακή, θα το διαπιστώσετε στην ερχόμενη εβδομάδα, θα υπάρχουν λογιών βοήθειες. Σήμερα λοιπόν μια πολύ καλή μέρα και για τις σχέσεις σας και για τα πρακτικά ζητήματα και γενικότερα, και η αυριανή μέρα θέλει μια καλύτερη προετοιμασία. Και να περάσουμε στον Ταύρο, μικρές οικονομικές τονωτικές ενέσεις, γιατί χρειάζεστε, γιατί η Αφροδίτη είναι ακόμα απέναντί σας. Υπάρχει μια ψιλοανακατοσούρα με ποιον θα είστε, ποιος θα είναι μαζί σας, ποιος θα πάει από εδώ, τι θα γίνει από εκεί. Η Αφροδίτη απέναντι επανεξετάζει σχέσεις και συνεργασίες. Εκείνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε περισσότερο διπλωμάτες, συμβιβαστικοί και βεβαίως να έχετε υπομονή να ακούτε και τα παράξενα, καθότι Κρόνος απέναντί σας σημαίνει ότι ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του θα το υποστηρίζει μετεπιτάσεως. Η σημερινή μέρα βοηθητική, η αυριανή πολύ καλύτερη, αν υπάρχει μια σημαντική συνάντηση, ένα θέμα, κάτι τέλος πάντων να πείτε, να διευθετήσετε, να διεκδικήσετε, παντού και στα πρακτικά και στις σχέσεις, η σημερινή είναι μέτρια, η αυριανή πολύ καλύτερη. Και να δούμε τους διδύμους. Φανείτε περισσότερο συνεργάσιμη, η νέα σελήνη γίνεται απέναντί σας. Αναγκαστικά, ακόμα και εκεί που δεν θέλετε, πρέπει να δείχνετε αυτό το συντροφικό πνεύμα, την υπομονή, να ακούτε πιθανόν και πράγματα τα οποία βαριέστε να τα ακούτε, δεν τα εγκρίνετε, δεν σας ενθουσιάζουν, αλλά έτσι είναι το συμβιβαστικό πνεύμα. Η σημερινή μέρα θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή παντού. Η αυριανή σας δίνει τη δυνατότητα να κινηθείτε κάπως πιο άνετα σε όλους τους τομείς. Βεβαίως δεν θα πω ότι η περίοδος αυτή που διανύεται είναι άσχημη. Είναι μέτρια και εδώ και εκεί υπάρχει έτσι και μια ευκαιρία. Ο καθένας σε ένα διαφορετικό τομέα τη διαπιστώνει και την αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Σήμερα πιο αποφασιστικά παντού, γιατί η σημερινή μέρα συγκεντρώνει κάποια καλά ή καλύτερα χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη οικονομικά θέματα. Το λέμε και το ξαναλέμε ότι μέχρι και το Σάββατο υπάρχει μια μεγαλύτερη εύνοια. Αν λοιπόν έχετε να κάνετε μια αγορά, μια πώληση, μια διευθέτηση, κάτι τέλος πάντων που σχετίζεται με τα οικονομικά, τα περιουσιακά ή τα πάσης φύσεως συμφέροντά σας, προτιμάτε τη σημερινή μέρα και την αυριανή, Παρασκευή και Σάββατο ακόμα, όχι από την Κυριακή, δεν στραβώνουν τα πράγματα, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Είναι ένα κάτι τι λίγο καλύτερο, μια που μέχρι και το τέλος αυτού του μηνός υπάρχουν και έξοδα έξτρα και καταστάσεις που δεν τις ελέγχετε απολύτως, δηλαδή αυτά τα σκαμπανεβάσματα που μπορεί να συμβαίνουν και ρήμην σας, ρυθμίσει την εργασία διαφορετική. Σήμερα λοιπόν και ως προς την εργασία και ως προς την υγεία και για τις σχέσεις σας δεν είναι μια αρνητική μέρα σε ένα διάστημα που σαφώς θέλει και μια στοιχειώδη προσοχή. Και να περάσουμε στο Λέοντα, βοηθητική, άκρος βοηθητική η νέα σελήνη. Η σημερινή νέα σελήνη καταρχήν ενισχύει τη δημιουργικότητά σας. Σας δίνει κουράγιο. Τον τελευταίο καιρό είναι πολλά τα θέματα, τα οικονομικά, τα προσωπικά, τα οικογενειακά που σας απασχολούν. Η νέα σελήνη δίνει μια πρώτη γεύση μιας μικρής εύνοιας και σιγά σιγά θα δείτε ότι από την Κυριακή και μετά
αυτή η εύνοια μεγενθύνεται. Θα την συναντήσετε και στα οικονομικά και στις σχέσεις σας. Σήμερα λοιπόν, έτσι πιο αποφασιστικά, δυναμικά, διεκδικείτε πράγματα. Αν έχετε γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο, τα διεκδικείτε μεν, αλλά με ένα στυλ λίγο πιο ήπιο, με επιχειρήματα, καθότι Κρόνος είναι αυτός που περισσότερο επηρεάζει εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Και να περάσουμε στην Παρθένο, αφήστε λέει για αύριο τα σημαντικά. Όχι ότι η σημερινή μέρα είναι τόσο άσχημη, γιατί και σήμερα και αύριο και μέχρι το Σάββατο σε οικονομικό επίπεδο συμφέρει να κάνετε κινήσεις. Αγορές, πωλήσεις, συμβιβασμούς οικονομικούς, να βρείτε μια άκρη και να κλείσετε κάποια εκκρεμότητα. Συμφέρει πολύ περισσότερο, γιατί μετά θα περιμένετε από τις 8-9 του Γενάρη και μετά. Άρα σήμερα με λίγη προσοχή, γιατί η Σελήνη είναι σε μια κόντρα θέση, αυτή η νέα Σελήνη στον τομέα εκείνων που γίνεται ως προς εσάς είναι αυτός που έχει να κάνει με τα περιουσιακά, με το σπίτι σαν χώρο, με τις ανάγκες της οικογένειας, συγγενείς. Ο καθένας ζητάει ό,τι του λείπει και εσείς θα πρέπει να υπηρετήσετε την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν λίγο πιο προσεκτικά, παρότι υπάρχει ένας μικρός βαθμός εύνοιας και στα αισθηματικά και παντού, η αυριανή μέρα είναι πολύ καλύτερη για σας. Άρα λοιπόν ή τα δύσκολα ή τα σημαντικά να τα εντάξετε καλύτερα στην αυριανή μέρα εφόσον μπορείτε. Και να περάσουμε στο ζυγό. Σήμερα ναι σε όλα με τα προσοχής. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται ένα καλό, είναι λίγο κουτσουρεμένο. Έρχεται ένα κακό, είναι και αυτό κουτσουρεμένο ευτυχώς. Δηλαδή υπάρχει και μια αλφα τύχη, μπορούμε να πούμε. Η σύμπτωση, η συγκυρία, η βοήθεια από τον άλλον, η κατανόηση. Πράγμα που σημαίνει ότι η σημερινή μέρα, ακόμα και σαν διάστημα, αυτό που διανύεται είναι δύσκολο, η σημερινή μέρα έχει ένα κάτι τι πιο ευνοϊκό παντού. Βεβαίως έχουμε να πούμε ότι από την Κυριακή και μετά υπάρχουν βοήθειες, αλλά ο Δεκέμβρης μέχρι και το τέλος, μέχρι τις 30 του μηνός, είναι λιγάκι ένας μήνας που εδώ και εκεί δημιουργεί ή κάποιες εντάσεις, φέρνει στην επιφάνεια εκκρεμότητες που σχετίζονται με το σπίτι, με περιουσιακά, με τη δουλειά, με τα αισθηματικά, γιατί όχι. Η σημερινή μέρα λοιπόν δίνει μια διέξοδο και μια δυνατότητα όπου δει. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το Σκορπιό. Τώρα όλα, ακόμα και τα δύσκολα, η σημερινή μέρα είναι αρκετά βοηθητική. Ακόμα μέχρι και το Σάββατο η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, αυτό σημαίνει η βοήθεια του παραπέντε μπορεί να καταφθάνει και μπορείτε να υπολογίζετε σε αυτήν. Βεβαίως μπορεί να μην είναι στο μέγεθος αυτή η βοήθεια που θα θέλατε, έτσι που να εξυπηρετήσει όλες τις καταστάσεις, αλλά αν πάρουμε ένα παράδειγμα, τώρα να αναφέρω ένα παράδειγμα, σας προτείνουν μια δουλειά, ένα οικονομικό θέμα που θέλετε να διευθετήσετε, μια συνάντηση, τα αισθηματικά σας να βρείτε μια άκρη, πραγματικά και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι αρκετά καλές και μπορώ να πω ότι η αυριανή είναι και κατά τη καλύτερη. Και να πάμε στον τοξότη. Από σήμερα και μετά, από σήμερα και μετά, με τη νέα σελήνη που έγινε στο δικό σας ζώδιο το πρωί, δημιουργούνται κάποιες καλύτερες δυνατότητες. Αυτό θα το διαπιστώσετε πολύ περισσότερο από την Κυριακή και ύστερα, που και η Αφροδίτη θα περάσει στο ζώδιό σας. Προς το παρόν υπάρχει εκεί ο Ερμής, εκτός βεβαίως από το ζώδιο που λέμε την πορεία του ήλιου στο κάθε ζώδιο. Αλλά από την Κυριακή και μετά θα έρθει και η Αφροδίτη και αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα θα έχουν μια καλύτερη τροπή, πράγματα τα οποία αφορούν στα επαγγελματικά, στα οικονομικά, στις σχέσεις σας. Η σημερινή μέρα με λίγη προσοχή, μη βιάζεστε σε αυτά που πρέπει να κάνετε ή σε αυτά που διεκδικείτε ή σε αυτά που προσφέρετε ή ζητάτε. Και η αυριανή όμως δεν είναι αρνητική και μάλιστα η αυριανή ως προς τα συμφέροντα ίσως προσθέτει και κάτι περισσότερο. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Σήμερα ναι, αλλά αύριο τι? Σήμερα ναι είναι μια μέρα που δεν είναι αρνητική, που μπορείτε να κάνετε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν και στα επαγγελματικά και σε οικονομικά θέματα και παντού. Η αυριανή δίνει ένα κάτι τι περισσότερο. Τώρα θα είναι στη διάθεση, θα είναι σε οικονομικό επίπεδο, θα μπορέσετε να βρείτε μια άκρη σε ένα θέμα που σας προβληματίζει, είναι έτσι, είναι αλλιώς, τι πρέπει να κάνω με αυτό ή με εκείνο με το άλλο. Βεβαίως μέχρι και τις 30 του μηνός, ο Άρης είναι στο δικό σας ζώδιο,
σημαίνει καινούργια πράγματα. Ανοίγετε δρόμους, παίρνετε αποφάσεις. Βεβαίως πολλές φορές μπορεί να πιέζεστε από τις καταστάσεις να το κάνετε αυτό, αλλά παράλληλα μαζί με το δύσκολο, με το αρνητικό, έχει και κάτι θετικό. Η αυριανή μέρα, η σημερινή μέρα λοιπόν είναι και για τα μυστικά, αυτά που δεν θέλετε να μάθουν οι άλλοι, και η αυριανή δίνει τη δυνατότητα παντού να κινηθείτε κάπως καλύτερα, πιο αποτελεσματικά και πιο ωφέλιμα. Και να περάσουμε στον υδροχό. Όχι άσχημα τα νέα και καλύτερα από θελίτσες και καλύτερα από την Κυριακή. Από την Κυριακή ως προς το οικονομικό και για τις σχέσεις σας. Από την Κυριακή και μετά διαμορφώνονται λίγο καλύτερες συνθήκες και θα σας το πω για να κάνετε πρόγραμμα. Από την Κυριακή και μετά και για όλη την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι καλή. Είναι η καλύτερη μέσα στο Δεκέμβρη, γι' αυτό λοιπόν θα εντάξετε όλες τις κινήσεις, τις αποφάσεις, τις επαφές, το τούτο, το εκείνο, τις αγοραπολισίες, του να βρείτε τέλος πάντων έναν τρόπο να αυξήσετε τα έσοδά σας ή να ρυθμίσετε σχετικές εκκρεμότητες. Όμως και για τις σχέσεις σας, σιγά σιγά τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Η σημερινή μέρα είναι βοηθητική, δεν έχει ακόμα το όλον που σας λέω, αυτό θα το δείτε από την Κυριακή και μετά, αλλά είναι μέτρια, φίλοι στο πλευρό σας σήμερα, άτομα που σας συμπαθούν, και η αυριανή μέρα δεν είναι αρνητική, σημαντικό και αυτό. Και να περάσουμε στους ιχθύες. Υπάρχει εύνοια σήμερα, αλλά αύριο η αυριανή μέρα συγκεντρώνει πιο θετικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως, μέχρι και το Σάββατο συμφέρει οποιοδήποτε οικονομικό θέμα, περιουσιακό, συμφέρον, που θέλετε να το κυνηγήσετε, να διεκδικήσετε, να κερδίσετε κάτι ή να γλιτώσετε κάτι. Η σημερινή μέρα είναι καλούτσικη, η αυριανή πολύ καλύτερη, όπως καλό θα είναι και το Σάββατο. Άρα αν υπάρχει μια σημαντική συνάντηση, μια κίνηση τέλος πάντων ή κάτι που διεκδικείτε ή περιμένετε να γίνει ή μπορείτε να βελτιώσετε ή να ξεκινήσετε, η αυριανή μέρα και το Σάββατο είναι οι καλύτερες μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Φιλί. Φιλί, κλειδί. Φιλί.